ποντιακή λύρα δίνει το ρυθμό και τα χορευτικά συγκροτήματα αρχίζουν το χορό. 25 καλλιτέχνες του ενεργού μουσικού ποντιακού χώρου μεταφέρουν τους θεατές σε ένα ταξίδι στην ιστορία του Πόντου. Η αυλή του Δημοτικού Σχολείου στον Κεχρό Καμποκαβάλας έχει γεμίσει για αυτή την επετειακή συναυλία που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχει την ευκαιρία το κοινό να παρακολουθήσει μια ιστορική γεωγραφική διαδρομή μέσα από τη μουσική, τους χορούς και την μελοποιημένη ποντιακή ποίηση. Για τους περισσότερους, μάλιστα, υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί που τους ώθησαν να ασχοληθούν με την ποντιακή μουσική και το συναίσθημα είναι ξεχωριστό. Εδώ ζούσε και μεγάλωσε ο προπάπος μου, ο παππούς μου και παράλληλα και εγώ κάποια χρόνια από τη ζωή μου τα πέρασα εδώ. Στη συναυλία παρουσιάστηκαν χωροί από κάθε περιοχή του Πόντου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ενώ προβλήθηκε σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κεχρό Κάμπου. Πριν από το 1923 το χωριό κατοικείτο από Τούρκους, οι οποίοι με την ανταλλαγή φύγανε, ήρθαν οι Έλληνες του Πόντου εδώ πέρα, εγκατασταθήκαν εδώ. Με εκδηλώσεις σαν και αυτοί, όπως λένε, θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση, με χρόνιο αίτημα, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η νέα γενιά μέσω της ιστορίας, μέσω της διαδρομής, μέσω της πορείας του πολιτισμού, της διαδρομής μας και της παράδοσης μας μπορεί να αναδείξει το ζητούμενο, το οποίο είναι η αναγνώριση γενοκτονίας και κυρίως να μην ξανασυμβούν ανάλογα εγκλήματα. Πάντοτε, στα πέρατα των αιώνων, η Εκκλησία στεκότανε πάντοτε αρρωγός σε ό,τι αφορούσε το κομμάτι του πολιτισμού και τη διαιώνισή του. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου σε συνεργασία με την τοπική ενορία.